Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Κορυφώνονται οι διαβουλεύσεις για το ελληνικό χρέος την ώρα που τα μέτρα που σχετίζονται με την αξιολόγηση φτάνουν στη Βουλή προς ψήφιση και λίγες μέρες πριν το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα, όπου αναμένεται να έχει κρίσιμες συζητήσεις για το θέμα. Μαζί μας ο Εμίλιος Περδικάρης. Εμίλιο. Καλησπέρα. Έχουμε λοιπόν πραγματικά τρία πεδία αυτή τη στιγμή όπου εξελίσσονται διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις. Το πρώτο είναι το εσωτερικό πεδίο, το πεδίο που έχει να κάνει με την κυβέρνηση και τα μέτρα που θα έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου να κατατεθεί μεθαύριο Παρασκευή. Και ακριβώς σε αυτό το πεδίο, στο εσωτερικό πεδίο, οι βουλευτές ζητούν δεσμεύσεις για το χρέος. Ζητούν δηλαδή ένα αντίδωρο ουσιαστικά για να μπορέσουν να ψηφίσουν τα μέτρα από την κυβέρνηση, το οποίο δεν είναι άλλο από τη διευθέτηση του χρέους. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός απαντάει ότι περιμένουμε εξελίξεις, λέει ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια λύση και αυτό σχετίζεται με τις δικές του επαφές και τις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε σε λίγο. Από την άλλη πλευρά, λέει ότι εάν δεν υπάρξει η διευθέτηση το χρέος, δεν υπάρξουν δηλαδή αυτά τα μέτρα, δεν θα εφαρμοστούν τα μέτρα της συμφωνίας για να μπορέσει ακριβώς να βγάλει από τη δύσκολη θέση τους βουλευτές του. Τώρα, τι κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τι κάνει η κυβέρνηση γενικότερα και ποιο είναι το παρασκήνιο? Ο Αλέξης Τσίπρας θα αναχωρήσει τις επόμενες ημέρες για το ταξίδι του στην Κίνα, για ένα ταξίδι στο οποίο ποντάρουν στην κυβέρνηση και για θέματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας, αλλά και για το θέμα του χρέους, καθώς ως φαίνεται θα έχει μια συνάντηση με την Κριστίν Λαγκάρντ, ενώ θα έχει προηγηθεί τις επόμενες ημέρες η συνάντηση των G7 στην Ιταλία, όπου σύμφωνα με πληροφορίες το ελληνικό ζήτημα, το ζήτημα του χρέους, θα είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν μεταξύ των ισχυρών του κόσμου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μια προσδοκία στην Ελλάδα, μια προσδοκία στην κυβέρνηση, ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά το χρέος θα επιταχυνθούν. Στόχος είναι, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, η συνολική συμφωνία μέχρι το Eurogroup στις 22 Μαΐου, δηλαδή μαζί με την αξιολόγηση να κλείσει και το ζήτημα του χρέους, όμως τα εμπόδια τα οποία οφείλονται στη διαφορετική προσέγγιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Γερμανίας παραμένουν και είναι αυτά που εμποδίζουν αυτή τη στιγμή την οριστική συμφωνία και την ανακοίνωση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για τη διευθέτηση του χρέους, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν από το 2018, δηλαδή μετά το τέλος του προγράμματος, και σχετίζονται φυσικά με τη συμμετοχή ή όχι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα.